Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, όπως είχα πει και στην αρχή του κεντρικού δελτίου ειδήσεων, έχω την ιδιαίτερη χαρά να φιλοξενώ στο στούντιο τον κύριο Πάρη Τσογκαρλίδη, ο οποίος είναι πρώην αντιδήμαρχος, με συγχωρείτε, του Δήμου Πηλέας Χορτιάτη, νυν δημοτικός σύμβουλος στον ίδιο Δήμο, αλλά και χρηματιστής. Αγαπητέ Πάρη, κύριε Τσογκαρλίδη, καλώς ήρθατε στην κύριο τηλεόραση για άλλη μια φορά. Καλησπέρα, καλή χρονιά, χρόνια πολλά και καλό 2021. Με υγεία πάνω απ' όλα. Νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό σε αυτές τις δύσκολες εποχές που περνάμε και διανύουμε. Κύριε Τσογκαρλίδη, είχατε διατελέσει, είχατε περάσει μάλλον και από το Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε λίγο με αυτό και να πάμε μετά στα οικονομικά τα τοπικά. Ως άνθρωπος ο οποίος έχετε ζήσει ένα διάστημα της ζωής σας στις ΗΠΑ, θα ήθελα να μου πείτε πώς αντιλαμβάνεστε και πώς εκλαμβάνεστε εσείς, πώς εκλαμβάνετε μάλλον, τις εικόνες που παρατηρήσαμε όλη την προηγούμενη εβδομάδα. Εικόνες οι οποίες πραγματικά έκαναν τον γύρο του κόσμου, εικόνες οι οποίες ήταν σε εισαγωγικά ή εκτός εισαγωγικών ντροπή για την θεωρητικά καλύτερη δημοκρατία του κόσμου, την πιο ενεργή και την πιο άμεση δημοκρατία του κόσμου. Και θα ήθελα να μου πείτε τι αντίκτυπο είχε όλη αυτή η εισβολή σε εισαγωγικά ή εκτός εισαγωγικών οπαδών συγκεκριμένης πολιτικής, να το πω έτσι, ομάδας, στο Καπιτόλιο. Ένα κτίριο το οποίο είναι, σαν να λέμε, στη Βουλή των Ελλήνων. Αυτή είναι η αντιστοιχία, για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές. Άρα θα ήθελα να μου πείτε, κύριε Τσογκαρλίδη, τη δική σας άποψη τόσο για το πολιτικό κομμάτι της ιστορίας, όσο κυρίως και για το οικονομικό, τόσο για τη ΣΥΠΑ, αλλά όσο και για τον υπόλοιπο κόσμο. Κοιτάξτε, όσον αφορά τα γεγονότα, προσωπικά δεν εξεπλάγει. Ήταν κάτι το οποίο και με δηλώσεις του απερχόμενου Προέδρου, αλλά και γενικά την τελευταία τετραετία υπάρχει ένα διχαστικό κλίμα στην Αμερική, όπου όποιος ταξίδεψε, είχα ταξιδέψει και πριν 1,5-2 χρόνια στη Νέα Υόρκη, το έβλεπε. Άρα πραγματικά δεν εξεπλάγει από τα γεγονότα. Ίσως να νιώθει κάποιος αμήχανα από τον τρόπο με τον οποίο έγινε αυτή η εισβολή και τον τρόπο με τον οποίο το διαχειρίστηκαν η αντίστοιχη αστυνόμευση του Καπιτολίου στην συγκεκριμένη ιστορία. Παρ' όλα αυτά όμως, ο κύβος ερήφθη, έγινε αυτό που έγινε. Προσωπικά νιώθω ότι είναι ένας καταλήτης εξελίξεων. Είναι ένας καταλήτης εξελίξεων, θέλω να παίρνω την αισιόδοξη πλευρά, γιατί δεν έχει σημασία, κατ' εμέ τουλάχιστον για την χώρα που ζούμε, το Δημοκρατική Ρεπουμπλικανή ή Trump-Biden. Αυτό είχε κριθεί στις εκλογές και αποδείχθη ότι και η λογική του Τραμπ ότι κάτι έγινε το οποίο ενδεχομένως να χρήζει διερεύνησης ή να χρήζει κάποιας λογικής κρίθηκε από τα αρμόδια δικαστήρια τα πολιτιακά και επί της ουσίας στις 20 του Γενάρη ο Biden θα είναι ο νέος κάτοικος του Λευκού Οίκου. Άρα ο καταλήτης αυτός των εξελίξεων έχει να κάνει κατ' εμέ με δύο παράγοντες. Ο ένας είναι το να ηρεμήσει πλέον η διαδικασία του φαύλου κύκλου που είχε ανοίξει περί του διχασμού της αμερικανικής κοινότητας, όπου νιώθω ότι σιγά σιγά θα αλλοιώνονται αυτές οι οξύνσεις και επί της ουσίας θα μπει σε έναν προγραμματισμό και σε ένα νέο πρόγραμμα οι ΗΠΑ υπό την καθοδήγηση, ο οποίος και αυτός θα κριθεί, του Biden, ο οποίος μην ξεχνάμε ότι έχει και μια μεγάλη ηλικία. Απ' την άλλη, έχουμε για πρώτη φορά, θεωρώ, τουλάχιστον όσον αφορά τα προγνωστικά πρώτων εκλογών, ότι κατάφεραν οι Δημοκρατικοί και πέρα από την Προεδρία, έχουν πλέον και μετά το τελευταίο αποτέλεσμα στην Τζόρτζια, έχουν και την δυνατότητα με την ψήφο της Αντιπροέδρου να ορίζουν το νομοθετικό τους έργο με πιο μεγάλη άνεση. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα περνάνε όλα εύκολα, αλλά εν πάση περιπτώσει έχουμε κάτι το οποίο στο προσκήνιο σήμερα δεν φαντάζει να ήταν, ας πούμε, αποδεκτό σύμφωνα με τα προγνωστικά πρώτων εκλογών. Επομένως, ανοίγει μια καλή εικόνα για τα μελούμενα. Οι Δημοκρατικοί έχουν διαφορετική πολιτική από τους Ρεπουμπλικανούς. Θα φανεί κατά πόσο αυτό θα αναρρεστεί και σε εμάς όσον αφορά τη σχέση μας με την Τουρκία. Δεν είναι τυχαίο ότι ορίστηκε στις 25 Γενάρη η έναρξη των διαπραγματεύσεων με, θεωρώ προσωπικά τουλάχιστον όπως το εκλαμβάνω, με πρόθεση του τουρκικού προξενείου και του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών. Άρα βλέπουμε τα απόνερα αυτής της λογικής πολύ άμεσα και για μας. Είναι πολύς ο δρόμος μπροστά. Είναι μια τετραετία αρκετά σύνθετη που ακολουθεί, με πολλά προβλήματα. Έχουμε και την πανδημία μπροστά μας. Έχουμε το αποτέλεσμα όλων αυτών των δημοσιονομικών, τα οποία
δόθηκαν ως ελαφρύνσεις, αλλά ανεβάζουν τον λογαριασμό και όπως καταλαβαίνετε αυτό θα έχει αντίκτυπο στην παγκόσμια οικονομία. Επομένως, για να σας απαντήσω το κατά πόσο αυτό θα είναι το κριτήριο για το τι μέλη γενέστε, σας πληροφορώ ότι θεωρώ ότι είναι ένα εξελισσόμενο φαινόμενο το οποίο θα φανεί το πώς θα είναι σε μια πολύ δύσκολη περίοδο, όπου ναι, μεν τα helicopter money, τα λεφτά από το ελικόπτερο πέσανε τουλάχιστον λογιστικά στις επιχειρήσεις και στις οικονομίες, αλλά μέλη γενέστε τι θα γίνει όταν τελειώσουμε σιγά σιγά με τη διαδικασία της πανδημίας. Για να πάμε λίγο στα πιο δικά μας τώρα, κύριε Τσοκαλίδη, παρατηρούμε εμείς ταυτόχρονα όμως μία άνοδο του χρηματιστηρίου και θα ήθελα να το δούμε γι' αυτό, γιατί είναι ένας παράγοντας. Μην ξεχνάμε, κύριε Τσοκαλίδη, ότι το 98-99-2000 όλος ο κόσμος έπαιζε στο χρηματιστήριο, είτε ήξερε τι πάει να πει χρηματιστήριο, είτε δεν είχε ιδέα το τι σημαίνει αυτό. Το είχαν δει σαν ένα είδος διαφορετικού τζόγου, βέβαια κατευθυνόμενο και από τις πολιτικές δυνάμεις της χώρας. Μετά έγινε το μεγάλο κράχ του χρηματιστήριου στη χώρα μας και πλέον βλέπουμε μια ανωδική τάση εκ νέου. Θεωρείτε ότι έχει να κάνει τόσο με τις εκλογές στην Αμερική, όσο και με τα χρήματα τα οποία έχουν πέσει, γιατί δεν μιλάμε για λεφτά από το ελικόπτερο στη χώρα μας, γιατί τα έχουμε δει λίγο πιο περιορισμένα και θα ήθελα να μου πείτε και την άποψή σας πάνω σε αυτό. Ακούμε διάφορα προγράμματα, ακούμε αρκετά επιδόματα. Έχουν πάρει αρκετοί άνθρωποι επιδόματα, αλλά οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι ακόμα σήμερα έχουν κλειστά τα καταστήματά τους, έχουν κλειστά το λιανεμπόριο ουσιαστικά και την εστίαση, υπάρχει κόσμος ο οποίος δεν έχει πάρει τίποτα. Έχει πάρει ένα 534 και ένα 800 στην αρχή, αλλά οι ελεύθεροι επαγγελματίες είναι ακόμα στο περίμενε. Εσείς καταρχάς έχετε πελάτες οι οποίοι να έχουν επιβοληθεί από αυτά τα προγράμματα και μετά πάμε στο επόμενο κομμάτι. Τι πάει να πει χρηματιστήριο σήμερα. Σήμερα, την ώρα που μιλάμε, πώς κινείται το χρηματιστήριο και γιατί υπάρχει αυτή η ανωδική τάση. Βάλατε πολλά στο τραπέζι. Θα ξεκινήσω από το τελευταίο. Ναι, υπάρχουν πελάτες οι οποίοι έχουν επωφεληθεί και υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι μέσα στην κρίση, σας πληροφορώ, ότι είχαν και αύξηση τζίρου, επομένως δεν μπόρεσαν να επωφεληθούν. Σε κάθε κρίση όμως υπάρχει αυτό, κύριε Τσοκαλίδη. Πρέπει να το λέμε όμως. Η διαδικασία της επιδηματικής πολιτικής έχει ημερομηνία λήξης. Το αν κάποιος κατάφερε να αυξήσει τον τζίρο του μπορεί να ήταν συγκυριακό ή και βάση αθέμητο ανταγωνισμού. Μην το ξεχνάμε ότι κάποιοι μπορούσαν να δουλεύουν και κάποιοι δεν μπόρεσαν να δουλέψουν. Όπως επίσης μιλάμε για μια χώρα όπου επί της ουσίας κατάφερε στο πρώτο τσουνάμι της πανδημίας να πάρει τα συγχαρητήρια όλων, γιατί πράγματι τα πήγαμε πάρα πολύ καλά. Στο δεύτερο κομμάτι όμως δεν τα πήγαμε και τόσο καλά. Και ας μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν χώρες ακόμα και δίπλα μας, οι οποίες έχουν ανοιχτά τα καταστήματα, τα εμπορικά, και άλλες οι οποίες πήραν και το ρίσκο το αντίστοιχο, το υγειονομικό, και είτε δεν τα καταφέραν είτε τα καταφέραν. Άρα, για να τα πιάσουμε ένα-ένα, έχω να πω τα εξής. Πρώτον, ότι η επιδοματική λογική έχει ημερομηνία λήξης. Σαφώς και οι προσδοκίες είναι εξαιρετικές αυτή τη στιγμή. Μιλάμε για ένα πρόγραμμα που ο άλλος το ονομάζει Marshall, ο άλλος το ονομάζει όπως θέλει να το ονομάσει. Η ουσία είναι όμως ότι πράγματι υπάρχει μπροστά ένας πακτολός χρημάτων, τα οποία ναι, μεν υπάρχουν, αλλά πρέπει να αξιοποιηθούν. Γιατί να μην ξεχνάμε ότι από τα 76 δισεκατομμύρια για τα οποία αναφέρεστε, τα 50% θα πάει μέσω προγράμματων ΕΣΠΑ. Πράγμα που σημαίνει ότι χρειάζεται οι επιχειρήσεις να είναι έτοιμες ούτως ώστε να προσφύγουν σε αυτό το ΕΣΠΑ. Σωστά. Δεν με ανησυχούν τόσο πολύ οι επιχειρήσεις, όσο με ανησυχεί η γραφειοκρατική διαδικασία για να μπορέσεις να έχεις αυτά τα ωφέλη και ένα τραπεζικό σύστημα που έχει αποδείξει ότι πολλές φορές αντί να είναι δίπλα στον επιχειρηματία, είναι απέναντι. Από αυτή την κρίση είναι σαφές και δεν πρέπει να το κρύψουμε ότι αυτοί που ευνοούνται είναι αυτοί που είναι μεγαλύτεροι. Αυτοί που είναι μικρότεροι, για να μην πω μικρομεσαίοι, γιατί οι μικρομεσαίοι έχουν εξαφανιστεί από τις προηγούμενες κρίσεις που είχαμε ζήσει στη χώρα μας, δεν μπορούν εύκολα να επωφεληθούν. Εδώ λοιπόν έχουμε έναν αγώνα δρόμου να αξιοποιήσουμε αυτό το πακτολό χρημάτων και να τον αξιοποιήσουμε όσο το δυνατόν ισόνομα γίνεται. Σας πληροφορώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη η άσκηση αυτή και όποιο πρόγραμμα πεισαρίδει δεν είναι αυτό το οποίο επί της ουσίας είναι και το εφαρμοστέο. Εν κατακλείδη, οι προκλήσεις είναι πολλές, οι προβλέψεις είναι θετικές. Κατ' εμέ, ομένως, άγνωστος παράγοντας είναι τα λουκέτα που έρχονται και θα έρθουν και θα είναι πάρα πολλά. Και πώς θα μπορούσαμε αυτά τα λουκέτα να τα διαχειριστούμε με τέτοιον τρόπο, ώστε να μην είναι και τραυματικά για τον οικογενειακό προϋπολογισμό των ανθρώπων, οι οποίοι θα αποφασίσουν ή θα αναγκαστούν να κλείσουν τις επιχειρήσεις τους, είτε βρίσκονται στην εστίαση, είτε βρίσκονται στο λιανικό εμπόριο. Και επομένως, αυτή η εξίσωση και αυτή είναι μια εξελισσόμενη διαδικασία που δεν μπορεί σήμερα στατικά κάποιος να προβλέψει το τι γίνεται. Είμαι αισιόδοξος παρόλα αυτά. Είμαι αισιόδοξος διότι υπάρχει μια, πώς να το πω, μια ατέρμονη λογική ανάληψης κινδύνου, κυρίως λόγω του ότι τα επιτόκια είναι πάρα πολύ χαμηλά. Η αύξηση του ελληνικού χρηματιστηρίου, η οποία ας μην ξεχνάμε ότι το 2020 υπολείπεται των ανόδων
των άλλων αγορών, δηλαδή τρέχει με ένα μείον 20% όταν η Αμερική και η Ευρώπη σχεδόν μηδένισε το κοντέρ και έκλεισε το 2020 είτε θετικά είτε πολύ οριακά στα ίδια με το 2019. Έχουμε λοιπόν μια διαδικασία όπου με το μειωμένο επιτόκιο δανεισμού που υφίσταται και για τη χώρα, αλλά και για το επιτόκιο οποιοδήποτε άλλο μπορεί να έχει ένας επιχειρηματίας, οι προβλέψεις λοιπόν για την άπλετη αυτή ρευστότητα, αντί να κατευθυνθεί στην οικονομία, κατευθύνεται και σε επενδύσεις. Εδώ υπάρχει ένας κίνδυνος. Είπατε το 1999-98 και σε άλλες περιόδους των χρηματιστηριακών αγορών, όταν αυτή η ρευστότητα αντί να κατευθύνεται στην οικονομία, κατευθύνεται μόνο με κερδοσκοπική λογική, διότι ας μην ξεχνάμε, ζημιοσκόποι δεν υπάρχουν, όλοι να κερδίσουν θέλουν. Και αυτό το πράγμα γίνεται μαζικό, υπάρχουν και κάποια φαινόμενα φούσκας και υπεραισιοδοξίας, τα οποία κάποια στιγμή πληρώνονται ακριβά. Δεν όπως θεωρώ... και πληρώθηκαν. Και πληρώθηκαν στο παρελθόν υπερβολικά ακριβά. Φανταστείτε ότι αν πάρουμε τον κύκλο της δεκαετίας, έχουμε φτάσει 20 χρόνια και ακόμα η ελληνική κεφαλαγορά προσπαθεί να αξίσει τα χαμηλά της και να δει το χιλιάρικο δείκτη. Για να θυμίσω το που ήμασταν και το που είμαστε. Να θυμίσουμε και το που ήταν το 98, για να καταλάβουν τι λέτε. Παίζει ιδιαίτερο ρόλο, γιατί δεν ξέρω κατά πόσο θα τα ξαναδούμε αυτά τα επίπεδα. Αλλά πράγματι από τα 6.400 και από προβλέψεις για 10.000 δείκτη, φτάσαμε σε δείκτη 400 μονάδες. Και σήμερα στις 830-820 το παλεύουμε για να μπορέσουμε να γράψουμε τουλάχιστον ένα αξιοπρεπή νούμερο, το οποίο θα είναι πάνω από 1.000 μονάδες και το οποίο θεωρώ ότι έτσι όπως είναι τα πράγματα, αν δεν έχουμε κάποια άλλη κακή συγκυρία είτε της πανδημίας είτε κάποιο άλλο γεγονότος και με τα γεωπολιτικά να δείχνουν φθήνοντα όσον αφορά την αναφορά στην διαδικασία των ερευνητικών επαφών και ό,τι αυτό επακολουθήσει, γιατί και εκεί υπάρχουν κίνδυνοι, ενδεχομένως να δούμε μια πολύ καλή χρηματιστηριακή αγορά. Και να δούμε και κάτι το οποίο πρέπει και επιτέλους στη χώρα μας, οι υγιείς επιχειρήσεις οι οποίες είτε ωφελήθηκαν είτε κατάφεραν να βγουν αλόβητες από την κρίση, να αποτιμηθούν όπως πρέπει να αποτιμηθούν. Θεωρείτε συγκυριακό το γεγονός και θετικό από την πλευρά της κυβέρνησης, μάλλον για την κυβέρνηση, το γεγονός ότι ουσιαστικά η εποπτεία η οποία υπήρχε από τους θεσμούς, γιατί μην ξεχνάμε ότι βγήκαμε θεωρητικά από τα μνημόνια, αλλά η εποπτεία συνέχιζε να υπηφίσταται, ήταν μια συγκυρία καλή για την κυβέρνηση, μιας και μην ξεχνάμε ότι Ιανουάριο-Φεβρουάριο πέρσι, προ δηλαδή του να μας χτυπήσει την πόρτα ο κορονοϊός, το οποίο είναι το Μάρτιο, ήδη ο προϋπολογισμός, ο οποίος έπρεπε να είναι και πλεονασματικός, ήδη ήταν εκτός, ήδη είχε φύγει από τα όρια για κάποια δισεκατομμύρια. Το είχαμε συζητήσει και με τον κύριο Μάρτα, ο οποίος είχε αναλάβει χρέη γενικού ταμεία, να το πω έτσι, στο κράτος ως υφυπουργός οικονομικών και μας έλεγε ότι, ξέρετε, δεν πάμε καλά. Έχουμε ήδη υπερβεί το όριό μας. Είμαστε ήδη εκτός προϋπολογισμού. Θεωρείτε ότι αυτά, ο κορονοϊός έπεσε θετικός για την κυβέρνηση σε αυτό το κομμάτι, μιας και πλέον, εφόσον δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, είναι για όλο τον κόσμο, τόσο και για την Γυραιά Ήπειρο και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάνω σε αυτό το πλαίσιο έχουν άρει όλες τις προϋποθέσεις και θα έρθουν αυτά τα 76 δις με τον έναν τον άλλον τρόπο. Συμφωνώ στο ερωτηματικό αναφορικά με τις τράπεζες, γιατί δεν έχουν λειτουργήσει με τον σωστό τρόπο όπως θα έπρεπε. Θεωρείτε λοιπόν ότι τώρα θα πάμε καλύτερα στο νέο προϋπολογισμό ο οποίος συντάσσεται? Κοιτάξτε, εγώ θα κρατήσω δύο πράγματα από την νέα λογική της Ευρώπης. Και το ρωτώ αυτό γιατί είστε έμπειρος και χρηματιστής, αλλά γνωρίζετε και από οικονομικά πάρα πολύ καλά. Άρα με αυτή την έννοια θέλω να μάθω την άποψή σας και νομίζω και ότι ενδιαφέρει και τους τηλεθεατές, κύριε Τσουγκαρλή. Δεν θα αποφύγω την ερώτηση, απλά θα την πάω σε ένα άλλο πλαίσιο. Θα την πάω στο πλαίσιο το εξής. Θα μιλήσω προσωπικά από τα δεδομένα τα οποία εξελίχθηκαν στην κορύφωση αυτής της πανδημίας. Εγώ θα κρατήσω δύο πράγματα. Το ένα έχει να κάνει με αυτό που είπατε. Την ελαστικοποίηση των περιοριστικών μέτρων, των πλεονασμάτων κλπ. Και δεν το κάνω με το γεγονός του αποτελέσματος, αλλά θα το κάνω με μια διαδικασία το οποίο με κάνει και εμένα προσωπικά να νιώθω το γιατί υπήρχε αυτή η αιμονή για τη χώρα μας να κρατηθούν τόσο δύσκολοι δημοσιονομικοί στόχοι και μια τέτοια λογική συρρήκνωσης της πραγματικής οικονομίας, όταν θα έπρεπε να βγάζουμε πλεονάσματα που εκ των πραγμάτων η δικιά μας οικονομία δεν μπορούσε να τα φέρει. Η απάντηση θα μπορούσε να είναι πάρα πολύ απλή, πολιτικά τουλάχιστον στέκεται πάρα πολύ απλά, λέγοντας ότι κοροϊδέψαμε τους Ευρωπαίους, ισχύει, δεν καταφέραμε να κάνουμε τα ρυθμίσεις, ισχύει, μιλούσαμε για υποκρατικοποίησης 50 δις και για λεφτά που υπάρχουν και δεν καταφέραμε να κάνουμε ούτε 2-3 δις το χρόνο, ισχύει, αλλά ταυτόχρονα ισχύει το ότι το προσπαθήσαμε, το καταφέραμε. Ακόμα και πολιτικά είχαμε εξελίξεις τέτοιες που δώσανε τη δυνατότητα μιας πιο ελαστικής προσέγγισης στο τι μελιγενέστε.
η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν δεδομένο ότι θα εκλεγεί και φαινόταν ότι από τη στιγμή που εκλέχθηκε ότι υπήρχε προσδοκία μιας καλυτέρευσης των πραγμάτων. Επομένως, το γιατί παραμένει. Και ίσως σε αυτό το γιατί κάποιες χώρες στο μέλλον να μην περάσουν τον κικαιώνα που πέρασε η χώρα μας. Και ας κρατήσουμε αυτό ως θετικό. Ένα κομμάτι λοιπόν είναι αυτό. Ένα δεύτερο κομμάτι της εξέλιξης των τρόπων με τον οποίο έχουν να κάνουν αυτή τη διαδικασία, θα το δω πάλι από τη λογική του ότι για πρώτη φορά η Ευρώπη, έστω και δειλά, ομογενοποίησε το χρέος της. Κοινώς. Μπορεί να μην κάναμε το ευρωομόλογο το οποίο θα αναλάμβανε η Γερμανία, τα χρέη της Ελλάδος κλπ. Αλλά κάναμε το ταμείο το οποίο συσσωρεύει πάνω του όλα τα κεφάλαια, τα αναπτυξιακά, τα οποία θα έχει ανάγκη όλη η οικονομία της Ευρώπης για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στην πολύ μεγάλη συρρήκνωση που έγινε το 2020. Και από την διαδικασία αυτή θεωρώ ότι και εκεί είχαμε ένα όφελος όσον αφορά την αντιμετώπιση της νέας κρίσης που τελικά η Ευρώπη απέδειξε ότι για να μπορέσει να έχει αντανακλαστικά πρέπει να γίνεται κάτι παγκόσμιο και όχι κάτι εντός των ορίων της, και αυτό ίσως να είναι και το αρνητικό, το πώς θα μπορέσει αυτή η συσσόρευση των δυνάμεων, η οποία ναι μεν στα χαρτιά και στην γραφειοκρατία των Βρυξελών είναι πολύ καλά αποτυπωμένη, αλλά δεν περπατάει τόσο γρήγορα και με αντανακλαστικά πολύ χαμηλότερα, ακόμα και στην περίπτωση μιας έγκρισης ενός εμβολίου που ζήσαμε κι εμείς τη λογική και αδυνατούσαμε να καταλάβουμε το γιατί η Ευρώπη έμενε πίσω, που ενδεχομένως και σωστά να έμενε πίσω, αλλά τουλάχιστον ως Ευρωπαίοι δεν νιώθουμε ότι έχουμε την πληροφόρηση για να το καταλάβουμε. Κύριε Τσοκαρλίδη, νομίζω ότι η απάντηση είναι και πολύ απλή. Την έχουμε πει πάρα πολλές φορές εδώ από τη Γεωτηλεόραση, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, εγώ είμαι ένας λάτρης τόσο της συνθήκης Σέγγεν, όσο και γενικότερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και το έχω αναφέρει και του Ευρωπαϊκού Προτύπου. Αλλά από την άλλη πλευρά, ταυτόχρονα υπάρχουν και τα θέματα ότι σε εξωτερική πολιτική η κάθε χώρα τραβάει το δικό της δρόμο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να το έχουμε στο τραπέζι. Καθώς επίσης και ότι και για τα οικονομικά δικά της ιδία συμφέροντα, πάλι κάθε χώρα τραβάει το δικό της δρόμο. Άρα, καταλαβαίνουμε και με αυτόν τον τρόπο γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση, στην περίπτωση της Ελλάδας, της Ισπανίας και της Ιταλίας, οι οποίες ήταν σε αντίστοιχη κατάσταση, αλλά δεν έφτασαν στα δικά μας αποτελέσματα, μάλλον δεν έκανε ουσιαστικές κινήσεις και δεν βοήθησε τη χώρα να σταθεί στα πόδια της, αλλά την έσβοξε απευθείας σε ένα κυκαιώνα μνημονίων και δανειακών υποχρεώσεων. Ενώ από την άλλη πλευρά, ταυτόχρονα, έχουμε ένα παγκόσμιο συμβάν στο οποίο δείχνει τώρα να ομογενοποιείται η Ευρώπη, τώρα που βγήκε τα δύσκολα. Σε αυτό αναφέρεστε, φαντάζομαι, και το κατανοώ απόλυτα. Κύριε Τσοκαρλίδη, θέλω να μου πείτε τώρα όμως, στη χώρα μας, οι τράπεζες, μιας και το ξέρετε το αντικείμενο, πείτε μου πώς διαχειρίζονται αυτή την κατάσταση. Έχουν περάσει πάρα πολλά χρήματα από τις τράπεζες και πάλι δείχνει το τραπεζικό σύστημα στη χώρα να είναι σαν ένας κουβάς ο οποίος του βάζει συνέχεια νερό και από κάτω έχει πέντε τρύπες και χάνει τα λεφτά. Έχουμε ανακεφαλοποιήσει τόσες φορές αυτές τις ελληνικές τράπεζες που δεν μπορεί να καταλάβει πλέον ο μέσος πολίτης για ποιο λόγο το κάνουμε αυτό. Είχαμε ακούσει παλιά ότι αν δεν υπάρχει τραπεζικό σύστημα δεν υπάρχει οικονομία. Ισχύει αυτό το πράγμα στην πραγματικότητα ή όχι? Σας λέω κατηγορηματικά πως ναι, ισχύει. Και παρόλο που και εγώ είμαι απέναντι από τον τρόπο με τον οποίο οι τράπεζες έχουν διαχειριστεί τις κρίσεις που περάσαμε στη χώρα μας, που δεν ήταν και λίγες τα τελευταία χρόνια, σας πληροφορώ ότι οι τράπεζες είναι ένα απόσπαστο κομμάτι της οικονομίας και ένα απόσπαστο κομμάτι της ίδιας της κοινωνίας. Το θέμα είναι πώς, με ποιο πλαίσιο θα πρέπει να λειτουργούν επικουρικά και όχι απέναντι από τον κάθε Έλληνα πολίτη ή Έλληνα επιχειρηματία, ο οποίος καλείται να σηκώσει τα βάρη πολυετών κρίσεων και ίσως και πολιτικών οι οποίες δημιουργήσαν τα χρέη που αυτή τη στιγμή οι ίδιοι έχουν να διαχειριστούν. Διότι ακόμα και το άπιαστο όνειρο του διακοποδάνιου της αγροτικής, να θυμίσω, να πάει κάποιος στο Empire State Building να πιει τον καφέ του. Το γνωστό, έχετε έτσι, πάει ποτέ στο Empire State Building, θέλετε ένα δάνειο για να πάτε. Στην αγροτική τράπεζα κιόλας. Κάποιος το χτίσε. Λοιπόν, αυτοί κάποιοι βέβαια που το χτίσαν μπορεί σήμερα να μην είναι στην πολιτική σκηνή και να έχουν μείνει τα χρέη αυτών οι οποίοι κοινώς, να το πω έτσι λαϊκά, φάγαν το παραμύθι. Δεν πάβει όμως ταυτόχρονα, για να πούμε και την άλλη όψη του νομίσματος, να υπάρχουν και οι συνεπείς δανειολήπτες, να υπάρχουν οι συνεπείς επιχειρηματίες, οι συνεπείς φορολογούμενοι, οι οποίοι ποτέ δεν κέρδισαν λόγω της συνέπειάς τους. Επομένως, σε αυτόν τον κυκαιώνα των πραγμάτων, καλείται ένα τραπεζικό σύστημα που πραγματικά αναγκάστηκαμε να το θωρακίσουμε πολλάκις φορές και ενδεχομένως να έχουμε μπροστά μας και άλλες αυξήσεις με το κεφαλαίο, πέρα από την ειδικοποίηση της πυρεώσης, η οποία θα γίνει άμεσα.
Να πω τους τηλεθεατές ότι επί της ουσίας λόγω ενός τεχνικού θέματος με τα κόκκος, δεν θέλω να εξηγήσω αυτή τη στιγμή με ποιο τρόπο έγινε η διαδικασία. Το συζητούσαμε και off the air πριν από ένα μήνα, 1,5 όταν είχε προκύψει αυτό το ζήτημα, νομίζω. Βασικός μέτοχος πλέον στην Πειραιώς είναι το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και μάλιστα σε τιμές οι οποίες είναι πολύ υψηλότερες από την πραγματική αξία. Την πραγματική τιμή που βρίσκεται σήμερα στο χρηματιστηριακό ταμπλό. Επί της ουσίας λοιπόν. Οι αυξήσεις με το κεφαλαίο που μπορεί ενδεχομένως να υπάρχουν και για λόγους ίσως υγιείς για την οικονομία για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, δηλαδή, να το πω λιανά, δεν τίθεται θέμα κεφαλαϊκής επάρκειας των τραπεζών σήμερα, αλλά μια κεφαλαϊκή ενίσχυση των τραπεζών ίσως να τους δώσει και αυτό που λέμε την μεγαλύτερη πολυτέλεια να αναλάβουν μεγαλύτερους κινδύνους από τους υφιστάμενους, έτσι ώστε να μην παίρνει μόνο δάνειο τα μεγάλα ονόματα της επιχειρηματικής κοινότητας, αλλά να πάρουν και οι μικρότεροι. Εν κατακλείδη, γιατί αυτό το πράγμα δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλος. Οι τράπεζες σήμερα, ναι μεν είναι κεφαλαϊκά θωρακισμένες, ναι μεν έχουν βρει έναν πολύ ωραίο τρόπο με τη βοήθεια και της Τράπεζας της Ελλάδος, που πρέπει να πούμε το σημαντικό έργο που έχει επιτελέσει, να μπορούν να τιτλοποιήσουν χρέη που υφίστανται είτε με διάφορα προγράμματα είτε του Ηρακλή είτε με διάφορες άλλες διαδικασίες. Ναι μεν έχουν δημιουργήσει επίσης και οχήματα τα οποία διαχειρίζονται τις επισφάλειες. Με καλό ή κακό τρόπο θα κριθεί στο μέλλον στην κάθε μία περίπτωση, αλλά πρέπει να ανοίξουν την κάνουλα. Και όταν λέω πρέπει να ανοίξουν την κάνουλα, πρέπει να κάνουν το βασικό τραπεζικό τους έργο. Η τραπεζική είναι απλή. Για κάθε ένα ευρώ που μπαίνει, πρέπει να βγαίνουν 4. Αν σήμερα μετρήσουμε τα ευρώ που μπαίνουν και τα ευρώ που βγαίνουν και δούμε τα στοιχεία, θα δούμε ότι υπολείπονται κατά πολύ αυτό το οποίο έχει πραγματικά ανάγκη αυτή η οικονομία. Άρα με κανόνες καλύτερους αυτή τη στιγμή από το παρελθόν, χωρίς πολιτικές παρεμβάσεις, βλέπει αγροτική και διάφορες άλλες τράπεζες, και με έναν τρόπο ο οποίος καλό είναι να υποπτεύεται από το ευρωπαϊκό σύστημα και όχι από το ελληνικό, και λυπάμαι που το λέω αυτό, και ευτυχώς υπάρχει αυτός ο μηχανισμός σήμερα που το κάνει, και μια τράπεζα της Ελλάδος που θεωρώ ότι είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από ό,τι ήταν στο παρελθόν, νιώθω ότι ήρθε η ώρα που μπορεί να γίνει αυτή η διαδικασία. Και προσοχή. Επειδή ξεκινάει και στην Ελλάδα η διαδικασία των μικροπιστώσεων μέσα από τη διαδικασία οργανισμών, οχημάτων, εταιριών με αποκλειστικό σκοπό τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων μέχρι 25.000 ευρώ, πρέπει και εδώ να προλάβουμε να μην δούμε φαινόμενα τα οποία μπορεί στο μέλλον να μας δημιουργήσουν προβλήματα. Κύριε Τσοκαλίδη, ξέρετε, ακούω πάρα πολύ μεγάλη προσοχή αυτά που λέτε. Συμφωνώ στην πλειοψηφία από αυτών. Συμφωνώ στο γεγονός ότι οι τράπεζες πρέπει επιτέλους να ανοίξουν τις κάνουλες, να τρέξει χρήμα στην πραγματική οικονομία τους, ώστε να μπει σε εισαγωγικά λάδι στα γρανάζια του συστήματος και να ξεκινήσουμε. Αυτό προϋποθέτει φυσικά ότι έχουμε ανοίξει το λιανεμπόριο, ότι έχουμε περάσει τη φάση του κορονοϊού κτλ. Οπότε συμφωνούμε απόλυτα σε αυτό. Συμφωνούμε επίσης στο γεγονός ότι, από ό,τι καταλαβαίνω και από ό,τι διαβάζω και εγώ τα νούμερα, πλέον κεφαλαϊκή επάρκεια υπάρχει στις τράπεζες. Πράγμα που σημαίνει, κύριε και κύριοι, καταλάβετε κι εσείς ότι χοντρά. Τα νούμερα τα οποία, αν τα αρθρίσουμε όλα στα βιβλιάρια μας ή στο WinBanking, μοιάζουν, είναι κοντά στα ταμιακά αποθέματα. Σωστά, κύριε Τσοκαλίδη? Κατά ένα ποσοστό. Κατά ένα ποσοστό. Δεν μπορούμε όλοι μαζί να σηκώσουμε τα λεφτά μας. Πάλι δεν θα υπάρχει ταμιακή επάρκεια. Κεφαλαϊκή υπάρκεια, αλλά είναι αυτό για να καταλάβει το. Είναι σε υψηλό ποσοστό. Είναι σε υψηλό ποσοστό, καμία σχέση με το 2012, 2013, 2014. Για να καταλάβει και ο τηλεθεατής. Από την άλλη πλευρά όμως, δεν μπορώ να ξεχάσω ότι από την 1η-1η, πριν από μια εβδομάδα ουσιαστικά, κύριε Τσοκαλίδη, πλέον έχει έρθει σε ισχύ ο πτωχευτικός κώδικας, ο νέος πτωχευτικός κώδικας. Ο οποίος σου λέει ότι άμα δεν είσαι σωστός στις υποχρεώσεις σου τόσο απέναντι στο δημόσιο όσο απέναντι και στις τράπεζες. Η τράπεζα μπορεί να σου κατάσχει το ακίνητό σου χωρίς πολλά-πολλά, χωρίς πολλές διαδικασίες. Ή θα δημιουργηθεί ο άλλος οργανισμός, ο οποίος θα έχει τα δημοσίου συμφέροντος, ο οποίος θα έχει ουσιαστικά στην κατοχή του το ακίνητό σου και εσύ θα δίνεις ένα αντίτιμο το μήνα, σαν ενίκιο, να το πω τελείως απλά, το οποίο μετά από 8, 9, 10 χρόνια θα έρθουμε να διαπραγματευτούμε πάλι την στιγμή εκείνη. Το ακίνητό σου, τι αντικειμενική τιμή έχει και πώς μπορείς να το ξεπληρώσεις εκείνη την ώρα. Αλλά αυτή τη στιγμή οι τράπεζες έχουν γίνει, αντί για χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, έχουν γίνει μεσητικά γραφεία, κύριε Τσοκαλίδη. Έχουν μια τεράστια ακίνητη περιουσία, την οποία δεν μπορούν να την χρησιμοποιήσουν, γιατί οι τράπεζες δεν είναι μεσίτες. Είναι η παροχή υπηρεσιών η οποία δίνει η τράπεζα είναι το χρήμα. Άρα, πώς θα μπορέσουμε αυτά τα ακίνητα, τα οποία είναι πολλά, μπορούμε να τα δούμε και στην ΒΙΠΕΘ, μπορούμε να τα δούμε σε όλες τις βιομηχανικές περιοχές, αλλά ακόμα και σε κατοικίες ανθρώπων, οι οποίοι μπορεί να είναι
κακοπληρωτές. Συμφωνώ. Αλλά υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι πέσαν έξω λόγω των καιρών. Οι οποίοι δεν μπόρεσαν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους και χάσανε κάποια ακίνητα. Αυτά λοιπόν τα κίνητα. Η τράπεζα τι θα τα κάνει, κύριε Τσοκαρλίδη? Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είναι μεγάλη μερίδα του κόσμου οι οποίοι τρέχουν να πληρώσουν τη δόση τους για να είναι σωστή, τρέχουν να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, ούτως ώστε να μην χάσουν κάτι για το οποίο ματώσαν για να το φτιάξουν. Και στο τέλος έχουν πληρώσει ήδη το δάνειο δύο φορές και ακόμα χρωστάνε. Ακούστε με λίγο. Θα σας δώσω και θα κλείσουμε αυτό, κύριε Τσοκαλίδη. Θα σας δώσω μια χαρακτηριστική εικόνα. Mm-hmm. Αν μπείτε σε κεντρικό κατάστημα της Deutsche Bank στο Μόναχο, στο δεξί σας ακριβώς χέρι μπαίνοντας, θα δείτε το εξής. Θα δείτε μεσητικό γραφείο της ίδιας της τράπεζας, όπου επί της ουσίας πουλάει τα ακίνητα τα οποία έχει συσσωρεύσει, με βέβαια χρηματοδότηση την οποία δίνει η ίδια η τράπεζα και δίνει τη δυνατότητα να μπορέσεις να τα αγοράσεις. Με άλλα λόγια, βλέπεις φωτογραφίες σπιτιών. Από μικρά και πολύ μεγάλα. Σε κάθε τράπεζα που είναι κεντρική ή είναι μεγάλο κατάστημα. Επομένως, αυτό που πάει να γίνει στη χώρα μας είναι κάποια βήματα πίσω στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες και στις αμερικάνικες χώρες που έχει γίνει, και στην Αμερική, συγγνώμη, που έχει γίνει πολύ νωρίτερα. Κοινώς δεν μπορείς να αλλάξεις το ρου της ιστορίας. Το χαρτοφυλάκιο των ακινήτων που πέρασαν στις τράπεζες είναι σαφές ότι θα πρέπει να γίνει διαχειρίσιμο. Και γίνεται διαχειρίσιμο. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε έναν πολύ μεγάλο αριθμό εταιριών που έχουν αναπτυχθεί πάνω σε αυτό. Μάλιστα, πολλές από αυτές είναι εισηγμένες και είναι και θυγατρικές των τραπεζών, όπου θα κάνουν αυτή τη διαχείριση των ακινήτων σε επίπεδο πακέτων, δηλαδή όλα μαζί, ή θα χωρίσουν τα εμπορικά, τα οικιστικά κλπ. Αυτό βέβαια είναι κάτι το οποίο θα εξελίσσεται και θα είναι πράξη μπροστά μας. Τώρα, όσον αφορά το πώς θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τα νέα ακίνητα που ενδεχομένως να περάσουν στην ιδιοκτησία τους, νιώθω ότι γίνεται μια προσπάθεια η οποία είναι σε μια καλή κατεύθυνση, όπου επί της ουσίας επιμηκύνουν επί πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα την οφειλή, έτσι ώστε να μπορέσει το ακίνητο, αντί να γίνει η σχετική κατάσχεση που αναφέρατε, να παραμείνει στον ιδιοκτήτη. Αν και τα στιγνά οικονομικά λένε ότι πολλές φορές οι πληστηριασμοί, οι κατασχέσεις και όλα τα λοιπά είναι και εργαλεία τα οποία υποβοηθούν την οικονομία, διότι πράγματι βάζουν αυτόν τον οποίο δεν μπορεί να αντιληφθεί ότι ενδεχομένως απαλλαγμένος από αυτό το βάρος ή απαλλαγμένος από κάτι το οποίο δεν μπορεί να τα καταφέρει, θα μπορούσε και να επιχειρήσει καλύτερα, ακόμα και να έχει και μια καλύτερη κοινωνική ζωή. Mm-hmm. Είναι πολύ δύσκολο το μοντέλο να το αποτυπώσουμε σε μια κουβέντα που κάνουμε μεταξύ μας, αλλά η αλήθεια είναι μία και μοναδική. Πρέπει πάση θυσία να ξεπεράσουμε αυτά τα οποία συνέβησαν στο παρελθόν, να τα διαχειριστούμε. Κάποιοι θα βγουν χαμένοι, κάποιοι θα βγουν κερδισμένοι. Κάποιοι θα βγουν ούτε χαμένοι ούτε κερδισμένοι. Αλλά επί της ουσίας θα πρέπει να τα διαχειριστούμε. Θα πρέπει να βγει η κουλτούρα ότι πρέπει να πληρώνουμε, αλλά πρέπει να πληρώνουμε με σωστούς όρους. Δηλαδή, και εδώ οι τράπεζες ενδεχομένως να χρειάζεται ακόμα και με νομοθετική ρύθμιση να κοιταχτεί κατά πόσο υπάρχουν υπέρογγες χρεώσεις, υπέρογγοι τόκοι ή ακόμα και ενδεχόμενα κεφάλαια τα οποία μπήκαν καταχρηστικά στην πλάτη των δανειζομένων, είτε είναι επιχειρήσεις είτε είναι ιδιώτες, και ταυτόχρονα να εξασκήσουμε τη βασική τραπεζική. Οι εισηγμένες τράπεζες σήμερα που μιλάμε, δύο από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, δεν είναι καν τράπεζες. Είναι εταιρείες holding, όπου επί της ουσίας έχουν την τραπεζική άδεια, έχουν τη διαχείριση των χρεών, την διαχείριση δηλαδή των κόκκινων ή υποδιαδικασίες κόκκινων δανείων, mm-hmm. έχουν βραχίων ακινήτων και πορεύονται με αυτόν τον τρόπο. Αυτό το φαινόμενο θα συνεχιστεί. Το βασικό όμως τραπεζικό σύστημα, όπου επί της ουσίας θα μπορέσει να είναι και ο καταλήτης της οικονομίας, είναι αυτός που περιέγραψα και με το πολύ χαρακτηριστικό. Για κάθε ευρώ που βρίσκεται στην κατάθεση, θα πρέπει να δημιουργηθούν οι συνθήκες υγιής δανειοδότησης επί τέσσερα, τουλάχιστον. Και αυτό πρέπει να γίνει τώρα και επιτέλους, ενδεχομένως μέσα από συγχωνεύσεις ή από διαδικασίες, να τελειώσουμε και με το φαινόμενο των πολλών τραπεζών και πολλών καταστημάτων που πιθανόν να μην χρειάζονται για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα και ίσως να είναι πιο αναγκαίο το να αναπτυχθεί μια νέα τράπεζα με άλλα κριτήρια που θα μπορέσει και αυτή να επιτελέσει το έργο της όσον αφορά το βασικό κορμό του τραπεζικού έργου, το οποίο είναι η ανάπτυξη της οικονομίας με υγιή χρηματοδότηση και όχι με χρηματοδότηση για διακοποδάνεια ή για ακίνητα τετραγωνικών μέτρων που δεν μπορούμε να συντηρήσουμε
ή για αυτοκίνητα που δεν έχουμε καν τους δρόμους να τα τρέξουμε. Κύριε Τσοκαλίδη, αγαπητέ Παρή, θα κρατήσω λίγο τα υπόλοιπα, συμφωνώ σε όλα. Απλά το να μπει κουλτούρα στο να μάθουμε να πληρώνουμε προϋποθέτει την ύπαρξη των συνθήκων αυτών, ούτως ώστε ο καταναλωτής, ο ιδιώτης, ο επιχειρηματίας να μπορεί να κάνει τον προγραμματισμό του και να μην πέσει έξω. Γιατί το είδαμε και στα προηγούμενα χρόνια με τις παχιές αγελάδες κτλ., στο οποίο πραγματικά υπήρχαν οι συνθήκες, ήρθε η τράπεζα, σου δίνει αυτά τα δάνεια τα οποία κακώς τα έδινε, στο οποίο δεν υπήρχε ο τρόπος να ελεγχθεί ο κόσμος, δεν μπορούσε να καταλάβει ουσιαστικά τη διαδικασία ενός δανείου. Υπήρχαν προηγουμένως οι πιστωτικές κάρτες, στις οποίες δεν είχε ιδέα η Ελλάδα τι πάει να πει πλαστικό χρήμα. Ο μέσος Έλληνας δεν ήξερε. Ήταν λες και παίρνεις ένα 8χρονο παιδάκι, του δίνεις μια Ferrari και του λες πάτε τον γκάζι. Προφανώς και θα κραφωθεί στον τοίχο. Είναι λογικό. Του δίνεις μια κάρτα η οποία δεν ήξερε τι πάει να πει. Δεν υπήρχε το ενωμένο σύστημα των τραπεζών, ούτως ώστε να ξέρει ο Πάρης, ο Αλέξανδρος, ο Κώστας, ο Μπάμπης τι χρωστάνε στην κάθε τράπεζα. Πήγαινε ο άλλος στην άλλη τράπεζα, του δίνει κι άλλη πιστωτική. Πήγαινε στην τρίτη, του δίνει κι άλλη πιστωτική. Και έφταναν μετά κάποια χρέη τα οποία δεν μπορούσαν αντικειμενικά να καλυφθούν. Αυτό ήταν το παράξενο της υπόθεσης, το οποίο δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά πως ποιοι φωστήρες των τραπεζών, οι οποίοι πληρώνονται με τα πολύ ωραία μπόνους, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, το φαντάστηκαν και το έθεσαν στην πραγματική οικονομία και το βάλαν σαν προϊόν τραπεζικό. Άρα, νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει και η εκπαίδευση του πολίτη, αλλά πρέπει να, υπάρχει και η κατάλληλη, να υπάρχουν και οι κατάλληλες συνθήκες στην αγορά, ούτως ώστε να μπορεί ένας άνθρωπος να εκμεταλλευτεί τα τραπεζικά προϊόντα σωστά. Αλλιώς θα καταλήξουμε πάλι σε έναν ατέρμον κύκλο, ο οποίος θα ξαναφάει την ουρά του το φίδι και θα πάει λέγοντας. Μια κουβέντα εδώ μόνο. Παρακαλώ. Όταν μιλάω για την κουλτούρα πληρωμών, δεν εννοώ μόνο για την πληρωμή των δόσεων. Μιλάω για την κουλτούρα που πρέπει να αναπτύξουμε, στο ότι όταν υπάρχει μια υποχρέωση, είτε γεννήθηκε κακώς, είτε γεννήθηκε λόγω συγκυρίας που έχει να κάνει με την οικονομία, είτε γιατί πράγματι εμείς την γεννήσαμε. Γιατί κάποιοι μας λέγανε πάρτε εσείς το λαό ό,τι θέλετε να πάρετε και τώρα δώστε τα πίσω. Μιλάω για μια κουλτούρα όπου αυτή η κουλτούρα θα μας βοηθήσει στο να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητές μας και να μπορέσουμε πάνω απ' όλα να μην αφήσουμε αυτό το πράγμα να συσσωρεύεται εισαΐ. Κοινώς να είμαστε εμείς οι ίδιοι αυτοί που προσπαθούμε να δημιουργήσουμε τη συνθήκη, την οποία λέει ότι ξέρεις τι, κάτι το οποίο δεν βγαίνει ενδεχομένως ίσως να πρέπει να χάσω ή να πρέπει να εκποιήσω ένα περιουσιακό στοιχείο. Κάτι πρέπει να κάνω. Δεν μπορεί αυτό το πράγμα να πηγαίνει στο μακρόθεν. Με αυτή την έννοια μιλάω. Αυτή η κουλτούρα λείπει. Και λείπει διότι πάρα πολύ απλά, πρώτον, λείπουν τα λεφτά στην τσέπη. Ας μην το ξεχνάμε. Διότι πώς να δώσεις κάτι όταν δεν έχεις. Επομένως, πρέπει να μιλήσουμε για μια διαδικασία. Ακριβώς. Πληρωμών που μπορεί να πηγαίνει σε πολύ μακρός χρόνου, αλλά τουλάχιστον να μην είναι εις βάρος αυτού που πληρώνει για πολλά χρόνια. Διότι εδώ έχουμε φαινόμενα τα οποία εξυπηρετούνται κάποια δάνεια και επί της ουσίας μετά από χρόνια τα παιδιά των παιδιών χρηστάνε τα ίδια λεφτά που ξεκίνησαν στη διαδικασία. Ένα δάνειο δηλαδή το οποίο έχει πληρωθεί τρεις φορές ήδη καλύπτοντας τους στόκους και το κεφάλαιο το ίδιο δεν μειωνόταν καθόλου. Αυτό είναι ο κύριε Τσοκαλίδη. Ακριβώς. Και ένα κομμάτι αυτό. Και ένα δεύτερο κομμάτι, η πραγματική αλήθεια. Όταν κάτι το οποίο δεν βγαίνει, δεν μπορείς να το αφήνεις για πάντα. Πρέπει με κάποιον τρόπο να το διαχειριστείς. Και εκεί πράγματι λείπει η επενδυτική παιδεία. Λείπει διότι πολύ απλά δεν μάθαμε σωστά το τι συμβαίνει και τι σημαίνει χρηματοοικονομική. Και πάνω απ' όλα, οι ίδιες οι κρίσεις δεν μας βοηθήσαν στο να εκπαιδευτούμε, στο να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στις τυχόν υποχρεώσεις που δημιουργήσαμε. Παρή, κύριε Τσοκαλίδη, ήταν πραγματικά χαρά μου, γιατί πάντα από τις κουβέντες μας, πραγματικά, νομίζω και εγώ σίγουρα, αλλά και οι τηλεθεατές, μαθαίνουμε κάποια πράγματα τα οποία μπορεί να μην τα ξέραμε. Είναι πραγματικά επικοδομητική κουβέντα που έχω μαζί σου πάντα. Γι' αυτό και πέρασε όλη η εκπομπή και δεν αναφερθήκαμε καθόλου, μα καθόλου στο Δήμο Πηλαίας Χωριάτης, το οποίο διετέλεσες επί σειρά ετών αντιδήμαρχος. Τώρα στο rotation το οποίο έκανε ο κύριος δήμαρχος, ο κύριος Καϊτεζίδης, εκτελεί στα χρέη του Δημοτικού Συμβούλου και νομίζω ότι με χαρά θα σε ξαναδούμε στο θόκο του κάποιας αντιδημαρχίας. Θέλω να μου πεις όμως πώς είναι τα πράγματα σήμερα στο Δήμο Πηλαίας Χωριάτη και εντάχει παρακαλώ, γιατί πρέπει να κλείσουμε κιόλας. Καταρχήν η χαρά να βρίσκομαι εδώ είναι και δική μου, διότι ένα σπίτι φιλόξενο και ένα σπίτι το οποίο πρώτο ήρθα και δεν το ξεχνώ ποτέ. Βέβαια είναι μικρότερο το πάνελ και ο χώρος από τα πλέον κανάλια που σε βλέπουμε τόσο στην δημόσια όσο και στην ιδιωτική τηλεόραση των Αθηνών, αλλά είναι πάντα χαρά μας να σε φιλοξενούμε. Είναι ένα σπίτι που αγαπώ και θα το αγαπώ για πάντα. Και είναι και καλύτερα για την πανδημία που ζούμε, γιατί είμαστε και πολύ λιγότεροι, έτσι. Αυτό είναι πολύ θετικό. Συμφωνώ. Και έτσι και πήρα την απόφαση να ξαναεμφανιστώ και είναι η πρώτη φορά
εν κρίση πανδημίας που βρίσκομαι σε τηλεοπτικό στούντιο. Κοιτάξτε, το Δήμος Πηλέας Χορτιάτη ζούμε τον προβληματισμό της εξάπλωσης της πανδημίας και σε εμάς. Δυστυχώς χάσαμε ανθρώπους κοντινούς μας. Χάσαμε και τον Δήμαρχο Καρτάλη λόγω αυτής της κακιάς αρρώστιας, το οποίο ήταν ένα πλήγμα για την δική μας οικογένεια. Είμαστε μια ομάδα ανθρώπων που έχουμε σε αυτά τα χρόνια ενωθεί πάρα πολύ και θέλω να εκφράσω και δημοσίως τα συλληπιτήρια στο φίλο μου τον Γιάννη και την οικογένειά του. Σας πληροφορώ ότι η κατάσταση δεν είναι καθόλου εύκολη. Βλέπαμε την εξέλιξη και νιώθαμε μεγάλη ανασφάλεια. Είχαμε να διαχειριστούμε επίσης τους δημόσιους υπαλλήλους, οι οποίοι πολύ δικαιολογημένα νιώθαν άβολα με την επαφή με τον κόσμο και ήρθαν διάφοροι εγκύκλοι και διάφορες πρωτοβουλίες που αναπτύξαμε έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε τα ραντεβού ή την απομακρυσμένη εξυπηρέτηση του πολίτη. Και σας πληροφορώ ότι και εμείς αγωνιούμε για την επόμενη μέρα, την επόμενη μέρα που θα βρει τους επιχειρηματίες του Δήμου μας λαβωμένους, την επόμενη μέρα που θα δει μια κοινωνία που ενδεχομένως να βγει με προβλήματα τα οποία σήμερα δεν τα συζητάμε, αλλά είναι μπροστά μας, είτε είναι προβλήματα ψυχολογικά, είτε κοινωνικής συμπεριφοράς, είτε εν πάση περιπτώσει τα απόνερα ενός εγκλισμού που ενδεχομένως να μελετηθεί στο μέλλον το τι θα έχει ως αποτέλεσμα, και τα μικρά μας τα παιδιά που πρόσφατα μετά από πολύ καιρό ξαναβρίσκονται στα σχολεία και ήταν και αυτά εγκλεισμένα μέσα στα όρια των σπιτιών μας. Πραγματικά πιστεύω ότι κάναμε ό,τι μπορούσαμε και ανταπεξήλθαμε σε όλα όσα ήταν οι απαιτήσεις των καιρών και νιώθω ότι σιγά σιγά υπάρχει φως στο τούνελ και θα έρθουμε σε αυτό που πάντα θέλαμε, σε μια ελεύθερη μετακίνηση στο πολύ όμορφο Δήμο μας που ξεκινά από το βουνό του Φιλήρου και φτάνει στην παραλία της Πηλέας. Και ελπίζω πρώτα Θεός να δούμε και αυτό το σχέδιο πνοής το οποίο είχες εσύ μαζί με τον Πάρη τον Πίλια, τον πρώην πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Βορείου Ελλάδος, αλλά και ένα συνεργάτη σας ακόμα, ο οποίος μου διαφεύγει το. Εντάξει, ο Δούμας ήταν. Το όνομά του ακριβώς. Έχει μπει ήδη το νερό στα βλάκια και προχωράει το μεγαλεπίβολο σχέδιο της Ένωσης του Παραλαϊκού Μετόπου, της Ριβιέρας της Θεσσαλονίκης. Κλείσαμε αυτό, Πάρη, έχουμε ξεπεράσει κατά πολύ. Και εδώ να πω ότι στο δικό μας παραλιακό μέτωπο, που αναπτύσσεται από την Σχολή Δικαστών μέχρι σχεδόν τα Πράσινα Φανάρια, λίγο πιο πριν, η προκήρυξη της πολεοδομικής μελέτης της Πολεοδομικής Ενότητας 15, η οποία είχε κάποια θέματα με διάφορες διαδικασίες όπου ο ενάγων ενδιαφερόμενος ανάδοχος έχασε και το εφετείο, ξεκινάει και μέσα στο 2021 θα γίνει προκήρυξη, που είναι και αυτό ένα κομμάτι το οποίο στο συνολικό πάζλ του παραλιακού μετώπου θα βοηθήσει και θα είναι και καταλήτης εξελίξεων. Νομίζω και ότι η θέση του κυρίου Μπίλια σήμερα στην αντιπεριφέρεια τεχνικών έργων κτλ. Παίζει καταλυτικό ρόλο, γιατί είναι μέσα στο κομμάτι, ήταν από τους εμπνευστές μαζί με σένα του σχεδίου όλου αυτού. Οπότε νομίζω ότι βάζει και αυτό στο λιθαράκι του, ώστε να προχωρήσει λίγο πιο γρήγορα η διαδικασία. Όλοι βάζουν το λιθαράκι του, δήμαρχοι, περιφερειάρχες, ο δήμαρχός μας, οι πάντες, είναι κάτι το οποίο το χρωστάμε στην πόλη. Συμφωνούμε. Την Παρασκευή να ενημερώσω τους τηλεθεατές ότι θα έχω τον κύριο Μπίλια εδώ πέρα, γι' αυτό και το κάνω αυτή την εισαγωγή, γιατί θέλω να το ρωτήσω τόσο για τις άλλες, για τα άλλα τεράστια τεχνικά έργα τα οποία έρχονται στην πατρίδα μας, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και εννοείται για το παραλιακό μέτωπο. Εννοείται ότι και την Παρασκευή θα αναφερθώ σε εσένα αντίστοιχα με την ανάποδη διαδικασία. Κύριε Τσοκαρλίδη, αγαπητέ Πάρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν σήμερα στην Γύρω Τηλεόραση. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.